το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του αστικού κώδικα και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και πολλά χαμόγελα αποτυπωμένα σε selfies γίνεται δεκτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών έγινε νόμος του κράτους με ευρεία πλειοψηφία και στα θεωρία της Βουλής, μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ χειροκροτούν με ενθουσιασμό αλλά και με συγκίνηση. Εκεί βρέθηκαν ο ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης και ο παρουσιαστής Φώτης Εργουλόπουλος. Δίπλα τους ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Όμως πρέπει να βασιζόμαστε. Την ίδια ώρα έξω από το κοινοβούλιο, πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί ξεσπάσε χειροκροτήματα στο άκουσμα του αποτελέσματος. Ναι. 176. Όχι. Σήμερα η ισότητα στο γάμο είναι... Το σχέδιο νόμου που αποκαθιστά την ισότητα μεταξύ των ετερόφιλων και των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο στηρίχθηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε απόφαση ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ τον Πρωθυπουργό συνεχάρει δημόσια η αρχισυντάκτρια του Economist, που συντόνισε την ενακτήρια συζήτηση της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια. A man who has actually put Greece's fiscal house in order, but perhaps more importantly, and I think this morning deserves a special round of applause, has just pushed through the legalization of same-sex marriage in Greece, which I have to say is an extraordinary step. So I Well, first of all, thank you, Jenny, for your kind words regarding the legislation on marriage equality. I'm here with a few hours of sleep, but I think it's Miles' decision for my country and very proud to be able to introduce it as a leader of a center-right government. Now, Επί της αρχής ψήφισαν 254 βουλευτές, από τους οποίους 175 είπαν ναι, 77 όχι και 2 δήλωσαν παρόν. Από τη Νέα Δημοκρατία ναι ψήφισαν 106 βουλευτές, 21 βουλευτές ψήφισαν κατά, ενώ υπήρχαν και 31 αποχές. Στον ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης και Όθωνας Ηλιόπουλος επέλεξαν την αποχή, ενώ η Νίνα Κασιμάτη ψήφισε παρόν. Στο ΠΑΣΟΚ, οι 11 από τους 32 βουλευτές απήχαν από την ψηφοφορία, δηλαδή το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από τη Νέα Αριστερά απήχαν οι μειονοτικοί βουλευτές Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Φερχάτος Γκιούρ. Καταψήφισαν Κομμουνιστικό Κόμμα, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και Νίκη. Το 32% των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας διάλεξε όχι στην ισότητα, στον γάμο ή την αποχή. Το 34% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ διάλεξε όχι στην ισότητα, στον γάμο ή την αποχή. Το προοδευτικό ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε σε συντήρηση μέχρι και τη Νέα Δημοκρατία. Πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, διακομματικό χειροκρότημα προκάλεσε η κατάθεση ψυχής του Σπύρου Μπιμπίλα από το Βήμα της Βουλής. Έκλαιγα κρυφά, γιατί έπρεπε να κρύψω κάτι που ντρεπόμουν γι' αυτό, έτσι ένιωθα τότε, και δεν μπορούσα να το πω ούτε στους γονείς μου. Αυτά τα κρυφά δάκρυα με οδηγούν σήμερα στα 68 μου χρόνια να αγωνίζομαι για να μην κλάψουν άλλα παιδιά στο μέλλον, για να είναι ευτυχισμένα, για να μην φοβούνται να πούν τι είναι, τι τους ελκύει, με ποιους θέλουν να ζήσουν. Επιτέλους, είμαστε όλοι άνθρωποι. Λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα η πρώτη αγγελία γάμου ομόφυλου ζευγαριού. Ο Δημήτρης Ελευσινιώτης και ο Σταύρος Γαβριλιάδης θα παντρευτούν στη Νέα Σμύρνη. Έχουν 3 παιδιά. Χθες το ζευγάρι ήταν στα θεωρία της Βουλής και στη συνέχεια έδωσαν συνέντευξη στο Bloomberg. For many families, and especially mine, this law really solves all our problems. It honors freedom, equality, love. And our dignity, and ensures the rights of our children.